Ένας που πολεμούσε τον κατακτητή Τούρκο και το άρπαζε τα κλεμμένα του. Ήταν το καμάρι, ο προστάτης του σκλαβωμένου Έλληνα. Αυτό αρχίζει μετά που πάρθηκε από τους Τούρκους η Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή στο 1529 με 1565 εκεί. Το φούντομα όμως της κλεφτουριάς ήρθε μετά το 1650. Δεν έχασε ο Έλληνας την πολεμική του αρετή και παρόμοια πουθενά δεν θα βρούμε ούτε στους πιο φημισμένους πολεμικούς λαούς. Οι κλέφτες είναι οργανωμένοι και γυμνασμένοι. Είναι οι πιο ζωντανοί που ξεκόβουν από τη μάζα, είναι οι ιδιόρυθμα στρατιωτικά σώματα που έδρασαν στα βουνά και που αργότερα θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική εξέγερση των Ελλήνων το 1821. Είναι αυτοί που δεν μπορούσαν να υποφέρουν τη σκλαβιά και ήταν τίτλος τιμής να είσαι κλέφτης. Ήταν οι τουρκομάχοι ήρωες, οι υπερασπιστές του ποδολωμένου έθνους. Ήταν η μόνιμη επανάσταση πάνω στα βουνά και κατέβαιναν και έπαιρναν τα αναγκαία για τη ζωή τους, αλλά και για να τιμωρήσουν τις αδικίες των Τούρκων και τους συνεργάτες τους. Κλέφτικο τραγούδι για τη συνέχεια. Σιγισμό, ρε παιδιά βαχόπουλα. Με σιγισμό, ρε παιδιά βαχόπουλα. Παιδιά τη Σαμαρίνα, μωρέ παιδιά καημένα. Παιδιά πίσα Μαρίνα κι ας είστε λερωμένα. Σαμαρίνα, μωρέ παιδιά καημένα. Κατά τη Σαμαρίνα κι ας είστε λερωμένα. Κι αν σας ρω κι αν σας ρω τις παιδιά μου είμα ανά μου, η δόλια η αδερφή μου, μωρέ παιδιά καημένα, η δόλια η αδερφή μου κι ας είστε λερωμένα. Πως είμαι λαβωμένος κι ας είστε λερωμένα.
Οι κλέφτες ήταν η ξύπνια ράτσα με το ντουφέκι και το σπαθί αποτραβηγμένοι από την Τουρκιά στα βουνά, στα ελάτια, στις βρύσες που το φυσιολατρικό αίσθημα το βλέπουμε μαζί με τη λεβεντιά και την παλικαριά μέσα στα κλέφτικα τραγούδια. Δεν έδιναν συνήθως μάχες κατά παράταξη, γιατί ήταν λίγοι, παρά ενεργούσαν με ευνηδιασμούς και ενέδρες. Τους βοηθούσαν οι γεωργοκτηνοτρόφοι, ο λαός δηλαδή. Διατήρησαν τη θρησκεία, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα. Δεν τούρκεψαν, δεν λύγησαν. Έμειναν υπερήφανοι, σαν τα έλατα στα βουνά που ζούσαν. Στα μέρη των κλεφτών ξαναζωντανεύει η αρχαία λαμπρή παράδοση της φυσικής αγωγής στο τρέξιμο, στο πίδημα, στο λιθάρι. Έφταναν στο τρέξιμο άλογα. Στη σκοποβολή με το καριοφύλι περνούσαν σφαίρα από δαχτυλίδι. Θρύλος περιβάλλει τα κατορθώματά τους. Τους αγαπούσαν και τους θαύμαζαν. Γίνονταν δόξα ο κλέφτης και καμάρι το ραγιάδον. Ο κλέφτης λοιπόν. Ήταν πολύ τιμητικό για μια κοπέλα και καλή τύχη για όλες τις νέες να κάνουν γάμο με ένα παλικάρι, κλέφτη. Πολύ περισσότερο αυτό το παλικάρι αν τύχε να και να είναι και καπετάνιος. Φάνταζαν σαν αγιώργηδες τα πανηγύρια πάνω στα στολισμένα περήφανα άλογα. Στα βουνά που ζούσαν πάνω στις αετοφολές τους δεν τις πάτησαν Τούρκοι και ούτε στήθηκαν μπαϊράκια. Κατοικούσε ψηλά εκεί, ελεύθερη, αδούλωτη η μεγάλη Ελλάδα. Ο Γιώργης ο Καταραγιάς είναι κλέφτης του Ασπροποτάμου που βρέθηκε σε δύσκολη θέση στη Τζούρτζα όταν τον κύκλωσαν οι Αρβανίτες. Για να μπορέσει να γλιτώσει
έπρεπε με τα παλικάρια του να αντιμετωπίσουν τους Αρβανίτες, που φυσικά ήταν πολύ περισσότεροι, ή να σκοτώσουν τον αρχηγό τους, όπως αναφέρεται αυτόν με το βυσσινί το χιτώνα. Ένας γεροκλέφτης από τους δικούς του, του είπε ότι αναλαμβάνει αυτός να σκοτώσει το παλιό ζαγάρι τον Αρβανίτη. Με έναν βόλι μόνο, έτσι, για να μην χαλάσουν τα πολυμοφόδια. Ένα βόλι και τέρμα. Πραγματικά, ο γεροκλέφτης σκότωσε τον Αρβανίτη και ο καταραχιάς έκανε γιουρούση για να ξεφύγει. Τα μέρη που έγινε αυτό το γιουρούση, αυτή η επίθεση, ας την πούμε, που ζούσε ο καταραχιάς, λέγεται, υπάρχει ακόμα και σήμερα φυσικά, και λέγεται η Ράχη του Καταραχιά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Καταραχιά.